Επιτέλους πατώ το πάτριον έδαφος. Αυτό φώναξε η Γεωργία Βασιλιάδου στους γαμπρούς της ευτυχίας όταν πάτησε το πόδι της στην Ύδρα. Αρχοντική, μάλλον, κοσμοπολίτικη, έτσι λένε, σίγουρα πανέμορφη, το βλέπετε. Η Ύδρα είναι το στολίδι του Αργοσαρωνικού, ένα πανέμορφο νησί πολύ κοντά στην Αθήνα, και αυτή είναι η νέα μας εκδρομή. Ελπίζω να τη διασκεδάσετε. Η Ύδρα λοιπόν πήρε το όνομά της από τις πολλές πηγές που είχε στην αρχαιότητα. Ξεχωρίζει από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της, η οποία είναι κάτι μεταξύ νησιωτικής και στεριανής αρχιτεκτονικής. Βλέπετε για παράδειγμα τα σπίτια με την γκρίζα πέτρα που είναι από την πέτρα της Ύδρας. Και ενώ βλέπουμε την υδρονέτα, να σας πω ότι εκτός από τους γαμπρούς της ευτυχίας, σε αυτό το νησί γυρίστηκε το κορίτσι με τα μαύρα, του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη, και φυσικά, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, Σοφία Λόρεν, το παιδί και το δελφίνι. πω ότι η Ύδρα είναι ένας οικισμός διατηρητέος, που σημαίνει ότι δεν μπορείς ούτε να χτίσεις, ούτε να γκρεμίσεις, μόνο να συντηρήσεις. Είναι έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης δεν κυκλοφορούν τροχοφόρα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε μηχανάκια, δυστυχώς μόνο γαϊδουράκια. Είμαι αντίθετος σε αυτό το θέμα. Δεν πρέπει τα ζώα να τα έχουμε για να μας μεταφέρουν πια, δεν ζούμε σε αυτές τις εποχές. Παρόλα αυτά, αυτό το παλιό χρώμα που έχει είναι πολύ ωραία συντηρημένο και δεν φαίνεται καθόλου έτσι παλιά. Την έχουν συντηρήσει πολύ καλά, οι δρόμοι της είναι πολύ ωραίοι, τα μονοπάτια, η παλιά πόλη, είδατε και θα δείτε κι άλλα. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ να την περπατήσεις, όχι μόνο το λιμάνι, η εικόνα της από το λιμάνι, και μέσα η χώρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Ύδρα by night, πρώτο βράδυ στην Ύδρα, είναι πάρα πολύ ωραία και το βράδυ στην Ύδρα, γιατί πολλοί έρχονται για μία μέρα και φεύγουν. Έχει πολύ ωραία εστιατόρια, πολύ ωραία μπαρ. Σε αυτό το βίντεο έχουμε και ένα guest, αυτός είναι ο Δημήτρης. Είναι ο αδερφός του Σπύρου. Hello. Είναι ο Σπάι, ο Σπύρος, είναι ο Μη ο Μιχάλης και είναι και ο Ντί, ο Δημήτρης. Σας τον αφήνω να σας πει δύο λόγια. Οκ, παιδιά, γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε στην Ύδρα. Είμαστε στην αποβάθρα στην Ύδρα, η θέα είναι υπέροχη, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιο, είναι magical πραγματικά. Θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους μου στη Νέα Υόρκη, σε όλους τους φίλους μου στη Μαδρίτη, στην Βαρσελόνα, στην Αθήνα, σε όλο τον κόσμο, παιδιά ελάτε, είναι πάρα πολύ ωραία, θα περάσετε υπέροχα, έχει φοβερή ενέργεια το νησί, εγώ δεν το περίμενα. Έχει φοβερή ατμόσφαιρα και η αρχιτεκτονική είναι υπέροχη, οι θάλασσες που λένε ότι δεν είναι ωραίες, οι παραλίες είναι άψογες. I had the best time σήμερα και θέλω να πω, θα προσπαθήσω να πω και στα ισπανικά. Στο Los Chicos and Las Chicas de España, por favor, please come here. Ydra es una isla maravillosa, me gusta mucho. Please subscribe to the channel of Michalis and Spiros. Είναι ένα κανάλι πάρα πολύ ωραίο, με πολλές ωραίες πληροφορίες για τα ταξίδια στην Ελλάδα. Δώστε μας πολλά likes. Καλημέρα από την Ύδρα. Όπως βλέπετε μας άνοιξε η όρεξη. Το τοπίο είναι καταπληκτικό. Η διασκέδαση εδώ είναι ατελείωτη. Ελπίζω να συνεχίσουμε και έτσι ωραία. Βλέπουμε το παραδοσιακό φαρμακείο της Ύδρας που λειτουργεί από το 1890 από την ίδια οικογένεια. Το ψάξαμε, το είδαμε, το βρήκαμε τελικά και το βλέπετε. Ιστορικό φαρμακείο, όλοι έρχονται εδώ στην Ύδρα να το φωτογραφίσουν. Μπορείτε να το χαρείτε κι εσείς. Είμαστε στο σπίτι του Λέοναρτ Κοέν. Θα χτυπήσω να δω αν είναι μέσα. Πολλά τα πολιτιστικά δρόμενα στην Ύδρα, τέχνη, αρχιτεκτονική. Ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το σπίτι του Λάζαρου Κουντουριώτη, το οποίο επισκεπτόμαστε τώρα. Μαγευτική η θέα της Ύδρας από το πάνω. Γεια σας και πάλι, είμαστε στο σπίτι του Λάζαρου Κουντουριώτη. Ο Λάζαρος Κουντουριώτης είναι από τους πιο μεγάλους και πιο φημισμένους πολεμιστές κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης στην εποχή της Ουρκοκρατίας. Είμαστε εδώ πέρα στο σπίτι του, στην Ύδρα, το οποίο είναι και μουσείο. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία πράγματα, από τα έπιπλα που είχε ο Κουντουριώτης την παλιά εποχή, τη μεγάλη κουζίνα που μαγείρευαν οι γυναίκες, φαντάζομαι, η γυναίκα του. Είμαστε σε ένα κελάρι αυτή τη στιγμή, κάτω από το έδαφος, το οποίο το έχουμε μετατρέψει σε μια γκαλερί και βλέπουμε διάφορα έργα τα οποία έγιναν τη δεκαετία του 60 από ένα πολύ σημαντικό ζωγράφο, ο οποίος λεγόταν Κωνσταντίνος Βυζάντιος. Εάν κάνετε μια βόλτα εδώ στο κελάρι, θα δείτε φωτογραφίες από πολλούς διάσημους που έχουν επισκεφθεί το μέρος αυτό. Και πολύ μεγάλοι διάσημοι ηθοποιοί και ξένοι. Η Σοφία Λόρεν και ο Χένρι Φόντα και τέτοιου είδους ονόματα. Έχει υπέροχη θέα. Έξω μπορείτε να δείτε όλη την Ύδρα, να πάρετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες στη βεράντα, να δείτε την προτομή του Κουντουριώτη, να δείτε πάρα πολύ διάφορες ζωγραφιές με τον Κουντουριώτη από διάφορους Έλληνες καλλιτέχνες και υπάρχουν διάφορες γκαλερί. Αυτή είναι μόνο η μία, υπάρχουν δύο άλλες γκαλερί και θα τις επισκεφτούμε συντόμως. Hi everyone again, we are still in the estate of Lazarus Kudriotis. As I told you earlier, Lazarus Kudriotis is one of the most legendary warriors, Greek warriors, of the Greek resistance during the Turkish occupation of Greece in the 1800s. And this is one of his living rooms. As you can see behind me, the view of the island of Hydra is really magical. I haven't really seen anything like that before. It's really amazing. And in this room, there is some modern art. There are some very beautiful paintings by one of the most prominent Greek painters. His name is Thetsis. Really beautiful work. And mingles very nicely with the old furniture and the new, modern art vibe that adds to the place here. Really, you're very welcome to come here and visit the island. I want to give a shout out to all my friends in New York and in Europe. Looking forward to see you guys here. Η Ύδρα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση λόγω του πλούτου της και του σημαντικού στόλου της, αριθμούσε γύρω στα 180 καράβια εκείνη την εποχή. Εδώ βλέπουμε το άγαλμα του Ανδρέα Μιαούλη, που ήταν ένας ναύαρχος, αρχιναύαρχος, που πρωτοστάτησε στην Ελληνική Επανάσταση. Δεν έχω να πω κάτι πέρα από το ότι είναι τόσο ωραία εδώ. Απλώς θέλω να υπενθυμίσω ότι γίνονται συνήθως πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και στα μουσεία και στις γκαλερί, και το Ίδρυμα Δέστη έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που νομίζω επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι με άλλο καλλιτέχνη. Ζείτε μπαρντό, μπαρντό, βουλεύουσασα avec moi. Δεν σου θυμίζει κάτι αυτό? Βασιλιάδου, η γαμπρή της ευτυχίας. Ή αλλιώς, χαρά στο σώμα. Να τσιτσιδωθώ εγώ, μωρή, να δεις τι θα γίνει εδώ μέσα. Αυτό ήταν η Ύδρα. Έχουμε και λέμε. Ωραίο νησί. Ωραία διασκέδαση. Ωραίο φαγητό. Ωραίος κόσμος. Είναι όλα ωραία. Είμαι σίγουρος ότι έχεις έρθει. Αλλά αν δεν έχεις έρθει, φύγε από το βίντεο. Φύγε από το βίντεο και έλα στην Ύδρα. Σε περιμένουμε.